σταθεί. Λοιπόν, για να είμαστε σωστοί, επειδή μιλάμε για ένα νέο καλλιτέχνη, ο οποίος έχει, τον οποίο τον αγαπάμε πολύ και ακούστηκε αυτό μέσα από την εκπομπή, το οποίο προφανώς ήταν και αλήθεια και δεν αφισβητώ το ότι συζητήθηκε, ότι ήταν μετρήστη. Και εγώ το είπα, δεν το είπε μόνο η Έλενα, και εγώ το είπα. Ναι. Το είδανε πολλοί άνθρωποι. Αλλά θα έπρεπε λίγο να ρωτήσουμε, Νίκο, άντα από την Έλενα. Δεν το πήραμε ως δεδομένο, έτσι, Έλενα, δεν είπαμε κάτι ως δεδομένο. Αλλά όταν εγώ μαθαίνω, Νίκο μου, ότι ένας από αυτά τα πρόσωπα ήταν ο Μανόλο, ο οποίος είναι Ολυμπιονίκης, ο οποίος είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς με χαρά στην εκπομπή. Mm-hmm. Δεν είναι ένα πρόσωπο που δεν αναγνωρίζεται τόσο εύκολα. Μπορεί εγώ να δημιουργηθεί είπα, μια παρεξήγηση. Ωραία. Δεν να σας πω εκεί. Λοιπόν εγώ ποιοι ήταν. Ήταν ο Μανόλο Ολυμπιονίκης, ο οποίος στηρίζει και καλλιτεχνικά και είναι πολύ καλός φίλος με τον Κουτζαβνί και είναι μαζί του όταν μπορεί. Ο Τάσος Φιλίππου, ο οποίος είναι γιος του Φιλίππου, του μπασκετμπολίστα. Ο εικαστικός Κωνσταντίνος Παπαγιανόπουλος, φίλος του επίσης. Ένας φίλος μας, ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, τέλος πάντων, το γνωρίζω και εγώ πολύ καλά και όντως είναι γεροδεμένος. Και επίσης ο φωτογράφος του, ο Γιάννης Ανδρουλάκης. Τέλεια. Πολύ ωραίο τίμημα. Φίλοι του και συμμαθητές. Πολύ ωραία που αποκατεστάθη αυτό του το. Του επιτρέπεται λοιπόν αυτό. Του επιτρέπεται. Εγώ δεν είπα κάτι ότι δεν επιτρέπεται. Είπα ότι ακούστηκε. Είναι πολύ ωραίο που το είπες. Όμως για να μην λένε. Για άλλα πράγματα. Ναι, το ξεκαθαρίσαμε. Μεταξύ φίλων ήταν δηλαδή η μεταξύ παρέα. Μεταξύ φίλων, ναι. Και γιορτάζει σήμερα και ο φίλος όλων των ανδρών, ο Λευτεράκης. Δεν το πιάσαμε αυτό, Βασιλάκη. Δεν κατάλαβα, Φροντίδα. Χρόνια πολλά. Με το Λευτεράκη παρέα. Όχι, βέβαια. Όλοι. Ελπίζω να θυμάσαι πώς εξελίχθηκε. Μισό λεπτό. Η ταινία. Αρκετοί άντρες έχουν ένα φίλο Λευτεράκη. Εκεί εννοούσα. Το Άκη πάντως δεν είναι ωραίο ούτε για το Λευτέρι.